Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα, τις ερωτήσεις τις οποίες έχετε και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε ποτέ τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά μαθητές είμαστε, μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε και πιστεύω θα ολοκληρώσουμε την ερώτηση ενός αγαπητού αδελφού ανώνυμου που μας είχε στείλει και απαντήσαμε στις δύο πρώτες ερωτήσεις του την προηγούμενη, την περασμένη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε τώρα και με την τρίτη ερώτησή του, του αδελφού μας στο email που μας έστειλε. Διαβάζω και τις προηγούμενες ερωτήσεις, αλλά θα επικεντρωθώ στην τρίτη. Γεια σας και ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Σας παρακαλώ απαντήστε μου στις εξής ερωτήσεις. Εάν ένας αδελφός, μία αδελφή, είναι βαφτισμένος με Άγιο Πνεύμα και στο νερό, γιατί τότε δεν παίρνει σήμερα από το σώμα και το αίμα του Κυρίου την Κυριακή? Ποιος ο λόγος μπορεί να υπάρχει ώστε να μην πάρει να μην πάρει κάποιος εδώ και 6 μήνες ή και περισσότερους μήνες το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, την απαντήσαμε. Δεύτερη ερώτηση. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω το Άγιο Πνεύμα? Και σε αυτή την ερώτηση απαντήσαμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Και πάμε τώρα στην τρίτη ερώτηση. Σε ποιο σημείο στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται από προφητεία ότι ο ερχόμενος θα είναι ο Χριστός, ο οποίος θα γεννηθεί από τη Μαρία και θα είναι γιος του Θεού, ο σωτήρας μας? Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ αδελφέ ανώνυμε, σε πάρα πολλά σημεία στην Παλαιά Διαθήκη, θα έλεγα το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφει με λεπτομέρειες τον ερχομό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, του σωτήρα, του λαού Ισραήλ, αλλά και του κόσμου όλου. Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που θα προέλθει από τον ερχομό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τη γέννησή του, τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Θα διαβάσουμε μερικά από αυτά τα οποία βρήκα εγώ, όμως εκείνο που πρέπει να τονίσω ξεκινώντας είναι ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερό ότι αναφέρεται για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού σε πολλά μέρη, με πολλές λεπτομέρειες. Δυστυχώς όμως ο λαός Ισραήλ έχει κάλυμα, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, έχει κάλυμα, καθώς ο Μωυσής όταν πήρε το Λόγο του Θεού από το Σινά και κατέβηκε, έλαβε το πρόσωπό του και οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον δουν, γι' αυτό, δεν άντεχαν να τον δουν, γι' αυτό και έβαλε ένα μαύρο κάλυμα, ώστε να μπορεί να μιλάει στο λαό Ισραήλ. Και έτσι ο λαός Ισραήλ μέχρι και σήμερα, λέγει η Γραφή, έχει κάλυμα και δεν μπορεί να διακρίνει μέσα από την Παλαιά Διαθήκη τα περί του Ιησού Χριστού, τα περί του ερχόμενου Μεσσία. Και φεύγει το κάλυμα αυτό
όταν κάποιος φωνάξει, επικαλεστεί το Χριστό, επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, πιστέψει το Χριστό, τότε αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού μέσα από το, και από την Παλαιά Διαθήκη που είναι το απάβγασμα της δόξης ο Ιησούς Χριστός. Όπως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι γεγραμμένο στην Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο διαβάζω, «Και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού, δια να μη ατενίσουν οι Ισραήλοι στο τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά ετυφλώθησαν εδιάνειε αυτών, διότι έως την σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μη ανακαλυπτόμενον, επειδή το κάλυμα αυτό καταργείται μόνο δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερον, όταν αναγιγνώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται επί τις καρδίες του λαού Ισραήλ. Όταν όμως κάποιος επιστρέψει προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα». Και συνεχίζω στο 18 εδάφιο. «Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόναν αποδόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα, και όπου το Πνεύμα του Κυρίου εκεί ελευθερία». Άρα λοιπόν, για το λαό Ισραήλ υπάρχει κάλυμα αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να διακρίνουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τη δόξα του Θεού, που δεν είναι άλλη από το απάβγασμα της δόξης του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν όμως κάποιος επιστρέψει προς τον Κύριο τότε και εξητήσει το όνομα του Χριστού, τότε θα αναγεννηθεί και αφαιρείται το κάλυμα το οποίο υπήρχε, ώστε εμείς τώρα τις Καινής Διαθήκες όλοι, καθώς βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη, και καθρέφτης είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Θεού, βλέπουμε μέσα σε καθρέφτη την δόξα του Κυρίου. Άρα λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη, όπως ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, στα γραπτά του ο Απόστολος Παύλος, την Παλαιά Διαθήκη την εξηγεί με το φως του Ευαγγελίου. Και αναφέρει σε πάρα πολλά, δεν θα αναφερθούμε εμείς τώρα, σημεία πως παίρνει την Παλαιά Διαθήκη, γιατί έχει αφαιρεθεί το κάλυμα σε αυτόν, επειδή ζήτησε τον Χριστό, αν και Ισραηλίτης, και διακρίνει μέσα από την Παλαιά Διαθήκη τη δόξα του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά και εμείς όλοι, μέσα από το Λόγο του Θεού, διακρίνουμε τη δόξα του Θεού και αντανακλώντας η δόξα του Θεού σε μας, γινόμαστε κι εμείς, καθώς ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και εμείς φως του κόσμου, και έτσι δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς βλέπουμε τη δόξα του Θεού από τον καθρέφτη, μεταμορφωνόμεθα από δόξης εις δόξαν, σύμφωνα με την εικόνα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όπως δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, έτσι και εμείς είμαστε η εικόνα του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός είναι η δόξα του Πατρός, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, έτσι και η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, η Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, είναι η δόξα του Χριστού, καθώς είναι η νύμφη του. Γιατί η νύμφη είναι η δόξα του νυμφίου. Αλλά ακόμη, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αναφέρεται στο Λόγο του Θεού και η επιστροφή του λαού Ισραήλ όταν θα φύγει το κάλυμα, και διαβάζω από τον Ζαχαρία τον προφήτη Ιωταβίτα κεφάλαιο και 10 εδάφιο, «Και θέλω εκχέει επί των οίκων του Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και θέλω σε επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλω σε πενθήσει δι' αυτόν ως πενθητής δι' τον μονογενή αυτού, και θέλω σε λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δι' τον πρωτότοπον αυτού». Και η επιστροφή ακόμη του λαού Ισραήλ είναι προφητευμένη μέσω στον θεόπνευστο, αψευδή, προφητικό, ένδοξο Λόγο του Θεού που περιγράφει τα πάντα για τον Ιησού Χριστόν, για την πρώτη έλευση, αλλά και για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. Σύντομα λοιπόν, όσο μπορούμε και περιεκτικά, θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη τη δόξα του Θεού που είναι ο Χριστός, καθώς θα ξεκινήσουμε από τον Μιχαία, τον προφήτη, όπου αποκαλύπτεται
πού θα γεννιόταν ο Χριστός. Το πρώτο ερώτημα, πού θα γεννιόταν ο Χριστός. Και διαβάζω από το έψιλον κεφάλαιο και το δύο εδάφιο. Και εσύ Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθησε με ανήρ, δια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου η έξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Άρα λοιπόν το πρώτο εδάφιο στο οποίο εγώ αναφέρομαι είναι από πού θα γεννιόταν, μάλιστα πού θα γεννιόταν ο Ιησούς Χριστός, ο ηγούμενος, ο Μεσσίας, πιο καθαρά δεν μπορεί να το γράψει ο Λόγος του Θεού, ο Μεσσίας, ο ηγούμενος του λαού Ισραήλ, ο ηγούμενος εν το Ισραήλ, το οποίο η έξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος, και μιλάει για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Η πρώτη που έλαβε χώρα, καθώς γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένων, όπως θα δούμε παρακάτω, και γεννήθηκε σαν άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ, ο Θεός ήλθε εν σαρκή και κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων, πλήρης χάριτος και αληθείας, όπως μας περιγράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άρα, αναφέρομενος στο πού γεννήθηκε, θα γεννιόταν και γεννήθηκε πραγματικά ο Ιησούς Χριστός, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Το δεύτερο που θα ήθελα να ασχοληθούμε είναι από ποια φυλή θα γεννηθεί του λαού Ισραήλ, γιατί οπωσδήποτε γεννήθηκε Ισραηλίτης, και αυτό φαίνεται καθαρά στην γένεση, στο μύθιτα κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο και εξής. Ιούδα, εσέ θέλουν συνεπενέσει οι αδελφοί σου, η χείρ σου θέλει είστε επί των τράχυλων των εχθρών σου, ή του πατρός σου θέλουν σε προσκυνήσει, είναι η προφητεία που κάνει ο Θεός στην γένεση για τις φυλές του Ιούδα προς τον Ιακώβ, και συνεχίζει 9 εδάφιο, σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας, εκ του θηρεύματος η αίμου ανέβη, σαν να πεσώνει κοιμήθη, ως λέον και ως σκύμνος λέοντος, τι θέλει εγείρει αυτόν. Εδώ μιλάει κατά πάσα πιθανότητα και για το θάνατο του Ιησού Χριστού και την Ανάσταση. 16 εδάφιο, δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, αλλά νομοθέτησε εκ μέσω των ποδών αυτού, εωσού έλθει ο Σιλό, Σιλό είναι ο Μεσσίας, και εις αυτόν θεαείστε η υπακοή όλων των λαών. Πεντακάθαρα λοιπόν αναφέρεται ότι εκ της φυλής του Ιούδα θα προέλθει ο Σιλό, ο Μεσσίας, στον οποίον θα υπακούσουν όλοι οι λαοί. Ακόμη, αν πάμε στον προφήτη Ισαΐα, για να διαβάσουμε το ωραίο αυτό εδάφιο που αναφέρεται στο 7ο κεφάλαιο και στο 14ο εδάφιο, «Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ», που σημαίνει «Ο Θεός με θυμών». Ο Θεός με θυμών. Δηλαδή, ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Ιών και θα καλεστεί το όνομα αυτού Θεός. Ο Θεός με θυμών. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει δύο ονόματα. Ιησούς που σημαίνει σωτήρ σαν Υιός ανθρώπου, και Εμμανουήλ που σημαίνει ο Θεός με θυμών, σαν Υιός του Θεού. Το επόμενο είναι αυτό που αναφέρεται πάλι στον Ισαΐα τον προφήτη στο μη κεφάλαιο, όπου περιγράφεται ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που προφητεύει την έλευση του Κυρίου. Δηλαδή προφητεύει τη γέννηση του Ιωάννη, ο οποίος θα προφητεύσει τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού και την φοβερή αυτή αποκάλυψη, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Διαβάζω λοιπόν από τον Ισαΐα το μη κεφάλαιο και το 3 εδάφιο διαβάζω. «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείες κάμνετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών, πάσα φάραγξ
θέλει υψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν συγγίνει ευθέα και τραχεί στο όποιο μαλλί και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ θέλει ειδή διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Η φωνή βόντος εν τη ερήμο είναι η φωνή του Ιωάννη όπως περιγράφεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα από το Ματθαίο ή και από τα άλλα Ευαγγέλια. Συνεχίζουμε. Όταν ο Μεσσίας κάνει τη θριαμβευτική του είσοδο και περιγράφεται στο Ζαχαρία τον προφήτη, στο θήτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Διαβάζω λοιπόν στο θήτα Ζαχαρίας ο προφήτης, θήτα κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Διαβάζω. Χαίρε, σφόδρα θύγατερ Σιών, αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ. Αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραείς και καθήμενος επιώνου και επιπόλου ιδού Ιού υποζυγίου. Είναι λοιπόν η προφητεία η οποία αναφέρεται στη θριαμβευτική είσοδο επάνω σε ένα γαϊδουράκι του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα την εβδομάδα, την Κυριακή των Βαΐων τη λεγόμενη, όπου την επόμενη εβδομάδα θα συλληφθεί, θα βασανιστεί, θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Συνεχίζω με τον Ζαχαρία Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και 12 εδάφιο, όπου αναφέρεται με έναν εκπληκτικό τρόπο τα 30 αργύρια με τα οποία ο Ιούδας πρόδωσε, παρέδωσε τον Κύριό του. Διαβάζω λοιπόν και είπε ο Κύριος προς εμέ, ρίψον αυτά εις τον Κεραμαία την έντιμον τιμήν, με την οποία ετιμήθην υπ' αυτόν και έλαβον τα 30 αργύρια και έριψε αυτά το οίκο του Κυρίου εις τον Κεραμαία. Είναι ακριβώς όπως γράφεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού, όπου ο Ιούδας παρέδωσε τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό, για 30 αργύρια, τα οποία βέβαια μετά τα πέταξε γιατί μετεμελήθη και αυτοκτόνησε. Το επόμενο είναι στον ψαλμό 1α9, ψαλμός 1α9, να το βρούμε, όπου περιγράφεται με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω και αυτός ο άνθρωπος μετά του οποίου έζων ειρηνικός, εις τον οποίον ήλπισα, ως της έτρωγε τον άρτο μου, εσήκωσε επ' εμέ πτέρναν. Μιλάει λοιπόν για την προδοσία του Ιούδα, ο οποίος ήταν ένας εκ των 12. Τώρα πάμε στο χαρακτήρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όπου αποκαλύπτεται αναμάρτητος, και πάμε στο Νιγάμα 9 του Ισαΐα του προφήτου. Νιγάμα 9, Ισαΐας προφήτης. Διαβάζω λοιπόν πάρα πολύ ωραία, συγκλονιστικά θα έλεγα, εδάφια προφητικά για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Νιγάμα 9. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά του κατουκούργων, πλύνει στον θάνατο αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Φοβερό εδάφιο που περιγράφει και την ταφή, αλλά και την αναμαρτησία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Συνεχίζουμε. Έχω αρκετά εδάφια. Μ' αρέσει που τα διαβάζω αυτά, εύχομαι να αρέσει και σε εσάς. Είναι Ζαχαρίας Ιώτα Γάμα 7, όπου οι μαθητές θα τον εγκαταλείψουν την ώρα της σύλληψής του. Με φοβερές περιγραφές αναφέρεται ο Λόγος του Θεού, Ιώτα Γάμα 7. Διαβάζω. Ρομφαία Ζαχαρίας Ιώτα Γάμα 7. Ρομφαία εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, πάταξον τον ποιμένα
και τα πρόβατα θέλωση διασκορπιστεί. Θέλω όμως στρέψει τη χείρα μου επί τους μικρούς. Πάταξαν τον ποιμένα και διασκορπίστησαν τα πρόβατα. Βεβαίως αυτό αναφέρεται και στα Ευαγγέλια, κατά Ματθαίον ας πούμε, αν πάμε, και όχι μόνο, αλλά κατά Ματθαίον κάπα σίγμα 31, αναφέρεται σαν προφητικός λόγος του Θεού. Κάπα σίγμα 31, λέγει ο λόγος του Θεού. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμή την ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σου διασκορπιστεί τα πρόβατα της ποίμνης. Είναι εδώ που τα λέμε συγκλονιστικά όσα γράφονται στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιησού Χριστό, που φέρνουν σε κατάνοιξη την καρδιά του ανθρώπου. Ακόμη πάμε στον Ψαλμό λάμπτα έψιλον 19, λάμπα έψιλον 19, και αν τη φαίνεται το μίσος των ανθρώπων ανετίος. Διαβάζω, ας μη χαρώσει εμπεμέ η εχθρευόμενοι με αδίκως, οι μισούντες με ανετίως, ας με νεύουσι με τους οφθαλμούς αυτών. Είναι ο ανέτιος τρόπος με τον οποίο μισούσαν οι άνθρωποι τον Ιησού μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τα χρόνια της σαρκός αυτού. Επίσης, αν πάμε στον Ψαλμό Ρογιωταΐτα, και το εδάφιο 22 διαβάζω. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αύτη και είναι θαυμαστή εν της οφθαλμής ημών. Βεβαίως τούτο αναφέρεται και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και όχι μόνο. Κ42, καλό είναι να το δούμε και αυτό. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Κ42. Πώς επιβεβαιώνεται ο λόγος του Θεού, ο προφητικός. Κ42 λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώστεν τις γραφές. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε ναύτη και είναι θαυμαστή εν της οφθαλμής ημών. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο θεμέλιος λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Αλλά επίσης, αν πάμε στον Ισαΐα που αναφέρεται για τη σταύρωσή του στο υπέροχο αυτό νιγάμα κεφάλαιο, διαβάζω το 3 και το 4. Καταπερφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από το οποίο απεστράφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη όσου δεν ελογίστη μεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τα θλίψη ημών επεφαρτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον και πληγωμένον υπό του Θεού και τετελαπορημένον, αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία αυτή της έφερε την ειρήνη σε εμάς ή το επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού εμείς διάθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστο στην οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτός ήταν κατατεθλιμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη την γενεάν δε αυτού τη θέλει διήγηθη, διότι σηκώθη από της γης των ζώντων δια τας παραβάσεις του λαού με τραυματίστη, και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων πλήνει στον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Περιγραφή άριστη της σταύρωσης, της ταλαιπωρίας, του βασανισμού, του
της αναμαρτησίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που μόνο το Πνεύμα το Άγιο πολλά χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός, περίπου 650-700 χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός, το περιέγραφε με απόλυτη λεπτομέρεια, 700 μάλιστα 60 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Ακόμη περιγράφεται η καρποφορία του Χριστού στο επόμενο εδάφιο. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει διέκουονα. Είναι η δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού, η σωτηρία των ανθρώπων. Θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου, θέλει ευωδοθεί εν τη χειρία αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος, ο δούλος μου, θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκεν την ψυχήν αυτού έως θανάτου και μετά ανώμων ελογίστη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ανάμεσα σε δύο αμαρτωλούς και ούτως εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Και μετά την Ανάσταση που μεσητεύει στον ουρανό προς τον Πατέρα για τις αμαρτίες όλων μας. Ακόμη στον Ψαλμό KV18 μιλάει για τη Σταύρωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Διαβάζω από το 16 εδάφιο. «Διότι κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιεκύκλωσαν, ετρύπησαν τα σχήρας μου». Να η Σταύρωση του Χριστού και τους πόδας μου. Δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Έμεινε τρεις ώρες και χύθηκε όλο το αίμα του και έμεινε μόνο το σκελετός και το δέρμα του ανθρώπου. Δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Ούτε με να ταινίζουσι και με παρατηρούσι. Διεμερίστησαν τα ημάτια μου σε αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Μιλάει λοιπόν για το χαρακτηριστικό γεγονός που οι στρατιώτες διεμερίστησαν κατά το λόγο του Θεού τα ημάτια του και επί τον ηματισμό του πάνω στον χιτώνα, τον άραφο, δεν τον χώρισαν αλλά τον έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει κατά το προφητικό λόγο του Θεού. Ακόμη στο ψαλμό Λάμπτα Δέλτα 20 είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ψαλμός ο οποίος περιγράφει ότι δεν θα σπάσουν τα οστά του. Διαβάζω. Αυτός φυλάτη πάντα, ο Θεός φυλάτη πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Καθώς είναι γεγραμμένο και στο Λόγο του Θεού ότι ο Πιλάτος έδωσε εντολή να μην διαμελήσουν τα οστά τους γιατί είχε διαπιστωθεί ο θάνατός του από την αιμορραγία και την ταλαιπωρία πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Διαβάσαμε για τον τάφο ότι είναι μετά των πλουσίων και πάμε τώρα στον ωραίο ψαλμό των Γιώτα Σίγμα Ταφ που μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού. Είναι μοναδικός ψαλμός, θα έλεγα, από τους πιο εντυπωσιακούς. Γιώτα Σίγμα Ταφ 10. «Διότι δε θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να είδει διαφθοράν». Διαβάζω από το 9 εδάφιο πριν το 10, είναι πολύ ωραίο. «Δια τούτο εφράνθη η καρδιά μου», μιλάει ο Χριστός προφητικά, «και η Γαλλία στην γλώσσα μου έτσι και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη, γιατί παρέδωκε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Σταυρώθηκε με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι θα τον αναστήσει ο Κύριος. Και η ελπίδα του αυτή είναι διότι δε θέλεις», το 10 εδάφιο διαβάζω πάλι, «εγκαταλείψει την ψυχή μου στον άδει, ουδε θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να είδει διαφθορά». Σε τρεις μέρες θα αναστηθεί και τον ανέστησε ο Χριστός. Ακόμη να διαβάσω στο βιβλίο του Ιωήλ, του προφήτου, που είναι προφητευμένο περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο θα ερχότανε μετά την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάληψη του Χριστού.
Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και το 28 εδάφιο και μετά τα αυτά θέλω εκχέει το πνεύμα μου είπα σαν σάρκαν και θέλω σου προφητεύσει Ιησού και θυγατέρος και πρεσβυτερή σου θέλω σου ενυπνιαστεί ενύπνια και είναι ανίσκη σου θέλει σου διοράσεις. Αυτό είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Στο 29 εδάφιο αναφέρεται στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από το πνεύματός μου. Και στο 30 εδάφιο μιλάει για την εφταετία του Αντίχριστου μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού και ο ήλιος θέλει μεταστραφεί η σκότος και η σελήνη αίμα και τέλος μιλάει για την Δευτέρα Παρουσία πριν έλθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Ό,τι σκέφτηκα, ό,τι μπόρεσα, μάζεψα για να απαντήσω στην ερώτησή σου, αγαπητέ μας, αδελφέ και φίλε ανώνυμε, για τη δόξα του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και εμείς με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο διακρίνουμε καθαρά όλα. Βέβαια δεν τα έγραψα, δεν διάβασα όλα. Ό,τι βρήκα για να απαντήσω κάπως λεπτομερώς στην ερώτησή σου, βλέπουμε καθαρά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τη γέννησή του, που προήλθε, που θα γεννηθεί. Α, και το πότε θα γεννηθεί ακόμη είναι σημαντικό να διαβάσουμε. Αναφέρεται στο βιβλίο του Δανιήλ, του προφήτου, και διαβάζω από το κεφάλαιο 9 και από το εδάφιο 25. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμερος του Χριστού του Ηγουμένου θέλου συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, δηλαδή 69 εβδομάδες που σημαίνει εβδομάδες ετών όπως λέει παρακάτω 483 χρόνια. Και η εντολή, η προσταγή να ανοικοδομηθεί το τείχος της Ιερουσαλήμ εδόθη το 444 π.Χ. Δηλαδή, αν από το 444 π.Χ. αφαιρέσουμε 483 χρόνια, είναι 38 μετά Χριστό. Όμως, επειδή τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ήταν 30 μέρες ο μήνας, μετατρέψουμε λοιπόν από 430 χρόνια από 365 μέρες και 25,25 για το χρόνο που έχουμε σήμερα σε χρόνο με 360 μέρες, τότε το 483 γίνεται 476, που 444 μείον 476 είναι περίπου 32 μετά Χριστό. 32 μετά Χριστό που είναι περίπου η Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν είναι προδιαγεγραμμένος και το πότε και το πώς και το από πού και το από ποιον και η Σταύρωση και η Ανάσταση, μάλλον το πιο σωστά να το πω γιατί δεν το είπα καλά, πότε θα γεννηθεί, από ποιον θα γεννηθεί από τον Ιούδα, πώς θα γεννηθεί από Παρθένο Μαρία, ποιος θα προαναγγείλει τη γέννησή του, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που είναι προφητευμένος προφήτης, πώς θα εισέλθει για τη σταύρωσή του με γαϊδουράκι, πώς θα σταυρωθεί, πώς θα ταφεί, πώς θα αναστηθεί και πώς θα στείλει και το Πνεύμα το Άγιο και πάρα πολλές άλλες λεπτομέρειες, οι άρνησεις να τον δεχτούνε, ο λίθος ο αποδοκιμασμένος, τα πάντα, ακόμη αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και στην Γένεση, στα πρώτα κεφάλαια, εκεί που ο Όφης επλάνησε την Εύα καταρχάς και στη συνέχεια τον Αδάμ, αναφέρεται στη γυναίκα, στο κεφάλαιο 3 και στο 16 εδάφιο, προς δε τη γυναίκα είπε προφητικά ο Λόγος του Θεού, θέλω υπερπληθύνει του ασλείπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου και με λείπας θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άντρα θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. Και πάμε τώρα στο 17 και προς τον Αδάμ, μάλλον προς το 15 όταν μιλάει για το Νόφι από το 14 εδάφιο που είναι ο διάβολος
Και είπε ο Κύριος προς τον Όφιν, επειδή έκαμε στούτο, επί κατάρατος να είσαι με τα πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάστας ημέρας τη ζωή σου. Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής που είναι ο Χριστός. Δεν είναι το σπέρμα του ανδρός, είναι το σπέρμα της γυναικός, γιατί θα γεννηθεί από παρθένο. Μεταξύ του σπέρματος και του σπέρματος αυτής. Και αυτό το σπέρμα θα σου συντρίψει την κεφαλή, νίκησε, συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όπου απέθανε αναμάρτητος, σύ δε θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού, καθώς θα σταυρώσει τη σάρκα του. Σε πάρα πολλά σημεία, αγαπητέ μου φίλε, αναφέρεται ο προφητικός λόγος του Θεού για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, για το έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού, για τον θάνατο, για την ταφή. Δόξα στο Θεό και ευχαριστούμε το Θεό που μας δίνει τη φώτιση με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο να διακρίνουμε τη δόξα του Θεού που είναι ο Χριστός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ευχαριστούμε το Θεό και για αυτή την ερώτησή σου, αγαπητέ μου φίλε, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.